Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα εδώ στο Στέκη Πολιτισμού του 50ου Φεστιβάλ Κνέο Βηγητή πραγματοποιούμε την καθιερωμένη εκδήλωση που διοργανώνει η Επιτροπή Πολιτισμού του Κεντρικού Συμβουλίου με την πολύτιμη πάντα βοήθεια του Τμήματος Πολιτισμού της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Διαπιστώσαμε από τη συζήτηση με όσου καλλιτέχνε, δημιουργού, εργαζόμενου στον χώρο του πολιτισμού συναντηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα κατά τη διάρκεια προετοιμασία του φεστιβάλ μα, ότι σωστά επιλέξαμε την εκδήλωση με τίτλο από τον καλλιτέχνη στον αλγόριθμο, αφού το ενδιαφέρον είναι μεγάλο Αντίστοιχα, βέβαια, συνέβη και στην ημερίδα που διοργάνωσε το Κεντρικό Συμβούλιο τη ΚΝΕ το Μάρτιο, με τίτλο Η Νέα Εποχή στην Τεχνολογία απαιτεί μια νέα εποχή στην κοινωνία. Σοσιαλισμό: Η απάντηση στον 21ο αιώνα. Όπου εκεί εκτέθηκε η γενικότερη τοποθέτηση του κόμματο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη σε μία σύντομη παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε εκεί, με θέμα τέχνη και τεχνητή νοημοσύνη, ερωτήματα και προκλήσεις, ανοίξαμε τη συζήτηση γύρω από το ερώτημα «Τι είναι τέχνη» ζήτημα που κάνει πάντα την εμφάνισή του σε στιγμές που σημειώνονται σημαντικές κοινωνικές αλλαγές. Σήμερα, στο φως της τεχνητής νοημοσύνης, το ίδιο ερώτημα εμφανίζεται και διακλαδώνεται πάνω κάτω ως εξή. Ό,τι δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και προσυδειάζει την ανθρώπινη καλλιτεχνική δημιουργία, θεωρείται είναι τέχνη. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να παράγει πρωτότυπο και αυθεντικό καλλιτεχνικό έργο. Κινδυνεύει ο ρόλος των καλλιτεχνών και δημιουργών στην πραγματικότητα που η τεχνητή νοημοσύνη είναι πια γεγονός. Γύρω από τα παραπάνω, περιστρέφουν και τα μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμοί, παγκοσμίω και στη χώρα μα, τη θεωρητική, επιστημονική, καλλιτεχνική του δραστηριότητα. Τα τελευταία μόνο δύο χρόνια στην Ελλάδα έχουν διοργανωθεί μεταξύ άλλων δραστηριότητε όπω το πλάσματα Bodies, Dreams and Data από το Ίδρυμα Ονάνσου το 2022, το Dream Machines από το Ίδρυμα Δέστε στην Ήδρα το 2023, τον Φεβρουάριο του 2024, φέτος, από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το τεχνητή νοημοσύνη Slams. Βεβαίω, εμεί ξεκινάμε με την αφετηρία ότι οι φορεί του πολιτισμού και τη τέχνη που υπηρετούν την εξουσία του κεφαλαίου, κυρίω ιδεολογικά αλλά και οικονομικά, δεν μπορούν να δώσουν πραγματικέ απαντήσει στα θέματα που απασχολούν του καλλιτέχνε και δημιουργού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν γιατί θα έπρεπε να παραδεχτούν ότι κάθε επιστημονικοτεχνολογικό επίτευγμα σήμερα εξελίσσεται στα πλαίσια ενός τρόπου παραγωγής, στον οποίο ισχύουν συγκεκριμένες παραγωγικές σχέσεις. Δεν μπορούν να το παραδεχτούν γιατί ο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή, το κεφάλαιο ω κυρίαρχη σχέση παραγωγή, είναι εκμεταλλευτικό, είναι άδικο. Η απόκρυψη αυτή τη πραγματικότητα, άλλωστε, είναι και όρο για τη διαιώνισή του. Από αυτή τη βάση και επανερχόμενο στο αρχικό ερώτημα, τι είναι τέχνη, η απάντηση έχει δοθεί ήδη από το βάρθρο της επιστημονικής κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας, τη φιλοσοφία της, η τέχνη είναι μορφή κοινωνικής συνείδησης, έτσι, το εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τέχνη, διαφαίνεται πως δεν αφορά τελικά το εάν μπορεί να μιμηθεί καλλιτεχνικές μορφές, αλλά πολύ ευρύτερα θέματα, Γνωρίζουμε φυσικά πως αυτή η σημαντικότατη φιλοσοφική γεννίκευση αποτελεί μονάχα ένα κοίταγμα πάνω στα προβλήματα που προκύπτουν σήμερα και μάλιστα ιδιαίτερα και πολύ πιεστικά για τους καλλιτέχνες και δημιουργούς παραμένει όμως κρίσιμη ως αφετηρία της σκέψης μας, αφού σε προηγούμενες φάσεις του 20ου αιώνα, όταν σημειώθηκε η μεγαλύτερη σύμφυση τέχνης και τεχνολογίας, αναπτύχθηκαν στον κόσμο της τέχνης και στην πρακτική αλλά και στη θεωρία της αποσπασμένες τάσεις είτε κάποιας τεχνοφαντασίωσης είτε ενό τεχνοσκεπτικισμού. Τάσεις που και τώρα επαναλαμβάνονται όπως παρακολουθούμε τη συζήτηση που πραγματοποιείται αυτά τα χρόνια οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες δουλεύουμε πάνω στα ίχνη του μαρξισμού-λενινισμού, επιδιώκοντας σε αντίληψη του ΚΚΕ για την τέχνη να εξελίσσεται και να αγκαλιάζει όλα τα νέα στοιχεία που προκύπτουν. Γι' αυτό κιόλα ανοίγουμε εδώ, στο φεστιβάλ μας, αυτό το θέμα και βασιζόμαστε σε όλους εσά, στους καλλιτέχνε, στους δημιουργούς, στη γνώση, τη σκέψη και την πείρα σα για τις προκλήσεις που παραμένουν μπροστά μας. Περισσότερα όμω, πιο αναλυτικά και σε βάθο, θα μα πει η συντρόφη Σελένη Μιλιαρονικολάκη μέλος μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και υπεύθυνη του Τμήματο Πολιτισμού. Θα θέλαμε με αφορμή τα 50 χρόνια του φεστιβάλ τη ΚΝΕ που γιορτάζουμε φέτο, να θυμηθούμε ένα σύντροφο που έχει φύγει από τη ζωή, οικαστικό και μέλο του Τμήματο Πολιτισμού τη Κεντρική Επιτροπή, το σύντροφο Γιάννης Καρπέρο. Ο σύντροφος ε, Γιάννης ε, ήταν υπεύθυνο για πολλά χρόνια της ικαστικής επιμέλειας του φεστιβάλ. Ε, Συντόνιζε τις ομάδες που έκαναν τα γίγαντο πανό. Γιατί τότε τα γιγαντοπανό γινόντουσαν με το χέρι. Τα έκανε, τα έκανε η κόβα των οικαστικών. Αλλά ο σύντροφο ο Γιάννη, παίρνοντα τη σκητάλη από τον προηγούμενο σύντροφο, τον Περικλήτου, του, τον Δουραμάνη, ε, φρόντιζε να, στην ομάδα να υπάρχουν σύντροφοι τη ΚΝΕ, νέοι σύντροφοι. Και εκεί με την υπομονή, με την επιμονή με την αγάπη του δασκάλου προσπαθούσε να τους μοιήσει σε αυτή την τέχνη ε, του στισιμάτος του φεστιβάλ γιατί είναι μια τέχνη το οικαστικό στήσιμο του φεστιβάλ πάντοτε λέγοντας ότι πρέπει να φροντίσουμε για τη συνέχειά μας. Δεν είμαστε μοναδικοί και αναντικατάστατοι. Ο σύντροφος ο Γιάννης, όπως και όλοι η σύντροφη η ήταν ζωντανά παραδείγματα αυτού του καλλιτέχνη που δημιουργεί με την πραγματικότητα για να κάνει την πραγματικότητα πιο όμορφη. Ο σύντροφος ο Γιάννης όμως ήταν και ένας ξεχωριστός για τις γνώσεις του και τις, εκτός από τις γνώσεις του και τις πολύπλευρες ικανότητες που είχε στα οικαστικά και για τη βαθιά θεωρητική μαρξιστική μόρφωσή του. Και σε αυτόν χρωστάμε και τις πρώτες κατευθύνσεις για την θεωρητική επεξεργασία ε, των θεμάτων της τέχνης. Κάθε φορά που ασχολιόμαστε με ένα θέμα θεωρητικό, αυτόν σκεφτόμαστε, λέμε «Τι θα έλεγε ο Γιάννης» ε, και ελπίζουμε ότι σήμερα αν μας άκουγε, δεν θα τον απογοητεύαμε. Να πω όμως ταυτόχρονα, συντρόφισσες και σύντροφοι φίλες και φίλοι, ότι μαζί με τον Γιάννη ήταν και ένας άλλος σύντροφος, επίσης μέλος του τμήματος που είναι και σήμερα εδώ, ο σύντροφος ο Στράτος ο Σαραντίδης, επίσης οικαστικός Όπω είπε και η συντρόφισσα Μιτό, με αυτή μα την τοποθέτηση δεν φιλοδοξούμε να δώσουμε τελεσίδικες απαντήσει σε ένα θέμα τόσο ευαίσθητο και τόσο σύνθετο. Ούτε να εξαντλήσουμε όλε τι πτυχέ του. Κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση με αφετηρία τη γενικότερη φιλοσοφική μας αντίληψη για τον ανθρώπινο ψυχισμό, ιδιαίτερα ανοίγοντας τη συζήτηση για τις σχέσεις της τέχνης με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχει προηγηθεί η μερίδα της ΚΝΕ με τη γενικότερη τοποθέτησή μας. Μια ε, συζήτηση που ευελπιστούμε να τη συνεχίσουμε σε συνδυασμό ε, με τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και την εφαρμογή τους στο πεδίο της τέχνης, με τη βοήθεια βέβαια πάντα των καλλιτεχνών και των αντίστοιχων των σχετικών με τα θέματα επιστημόνων. Γνωρίζουμε ότι το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί σήμερα ακόμη και τους ειδήμονες της τεχνητής νοημοσύνης είναι το αν αυτοί, ξεπενώντας το σημερινό τη στάδιο το να διεκπεραιώνει δηλαδή με πτυχία ορισμένου συγκεκριμένου στόχου, όπω για παράδειγμα να νικάει τον άνθρωπο στο σκάκι ή σε άλλα παιχνίδια, να αυτοεκπαιδεύεται και να βελτιώνεται, να κατανοεί φυσικέ γλώσσε, να αναγνωρίζει εικόνε κλπ. θα μπορέσει να γίνει γενική, μια αυτόνομη υπερνοημοσύνη που θα ξεπεράσει την ανθρώπινη διάνοια. Σε ό,τι αφορά την τέχνη, το θεμελιακό ερώτημα εντοπίζεται στο αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει καλλιτεχνικό έργο ή, πιο σωστά, αν τα έργα ε, που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν τέχνη. Και κατανοούμε πως γύρω από το ζήτημα αυτό, οι καλλιτέχνες έχουν περισσότερους λόγους να προβληματίζονται, αφού η απάντηση συνδέεται και με το εργασιακό τους μέλλον, με το αν θα μπορέσουν δηλαδή να διατηρήσουν την εργασία και το εισόδημά τους ή θα εκτοπιστούν από τις μηχανές και τα έργα τους θα μείνουν στα αζήτητα παραγωνισμένα από τα πολύ φθηνότερα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης. Καθόλου αβάσιμη δεν είναι αυτή η ανησυχία τους εάν κρίνουμε από τη σημερινή εικόνα της διεθνούς αγοράς τέχνης Παρότι σε, αυτό, σε αυτήν η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει ακόμα προχωρήσει τόσο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ήδη στην μουσική παραγωγή έχουν κάνει την εμφάνισή του τραγούδια που μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μιμούνται απόλυτα το στυλ συγκεκριμένων συγκροτημάτων μουσικής ακόμα και τη χρο... χρειά και τον τόνο της φωνής τους Άβαταρ έχουν γίνει διάσημες pop star όπως η Χατσούνε Μίκου που τις ζωντανέ εμφανίσεις τις παρακολουθούν οι χιλιάδες νέοι παλώμενοι στο ρυθμό των τραγουδιών της και αναμένους στους φακούς των κινητών. Τα τραγούδια της τεχνικής νοημοσύνης έχουν φτάσει να είναι περίπου 12% της μουσικής αγοράς ενώ το Spotify βρίθει από τέτοιου είδους μουσική ξεχωριστεί όμως για τη μονοτονία της και το χαμηλό επίπεδο, την παντελή έλλειψη πρωτοτυπίας κατασκευασμένη από ανθρώπους που μπορεί και να μην έχουν σχέση με τη μουσική. Η μουσική επένδυση των βίντεο, των διαφημίσεων, των ταινιών δεν χρειάζεται πια του συνθέτες, μπορεί να την κάνει ο ίδιος ο παραγωγός τους αγοράζοντας ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Μπαίνοντας σε ένα συγκεκριμένο στο ίντερνετ site για να κάνει, αυτό το, να κάνει αυτή τη σύνθεση. Δεν είναι δε πολύ καιρό που η τεχνητή νοημοσύνη έκανε μεγαλοπρεπό την είσοδό της στην κλασική μουσική με την πολυ, πολυδιαφημισμένη ολοκλήρωση της ημιτελούς 8 η συμφωνίας του Σούμπερτ μέσω τεχνητής νοημοσύνης από την Κινέζικη Εταιρεία Κινητών Χουβάι. Στο χώρο του οπτικοακουστικού τομέα, η ηθοποιός που παρουσιάζεται στην τηλεοπτική σειρά Black Mirror και που το ψηφιακό της αντίγραφο χρησιμοποιείται χωρίς την άδειά της από την εταιρεία παραγωγής, δεν είναι μυθολογικό πρόσωπο. Η κατάσταση αυτή έχει γίνει μια πραγματικότητα τόσο αληθινή που ξεσήκωσε 160.000 ηθοποιούς στο χόλικο της απεργία μαζί με τους σεναριογράφους οι οποίοι με τη σειρά τους βλέπουν τους αλγόριθμους να γράφουν κινηματογραφικά σενάρια ορισμένα μάλιστα εφάνταστα και με ενδιαφέρουσα πλοκή. Διάσημες γκαλερί, πασίγνωστοι οίκοι δημοπρασιών, διοργανωτές διαγωνισμών και μιλώντας για την Ελλάδα τα εφοπλιστικά ιδρύματα στέγη γραμμάτων και τεχνών και κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος έχουν τα τελευταία χρόνια σηκώσει και αυτή το λάβαρο της τεχνητής συνοημοσύνης στη τέχνη εκθέτουνε, προβάλλουν, βραδεύουν και έφτασαν να πουλούν σε αστρονομικά ποσά η καστικά έργα που είτε είχαν, έχουν παραχθεί ολοσχερός από την τεχνητή νοημοσύνη είτε με την συνδρομή της. Προφανώς ο γενικός και ο πιο φανερός στόχος αυτού του ενδιαφέροντος των επιχειρηματικών ομήλων στον χώρο, στο χώρο του πολιτισμού αλλά και για, α, για την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και για άλλες τεχνολογίες όπως η, η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα είναι η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων στο χώρο και η παραγωγή πιο φτηνών προϊόντων. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και άλλοι στόχοι όπως η συλλογή δεδομένων, αυτή η αστήρευτη και μεγαλύτερη στις μέρες μας πηγή πλουτισμού, όπως λένε οι οικονομολόγοι, και που εμείς την τροφοδοτούμε παρέχοντας αφιδώς και αναπόφευκτα δεδομένα για τις συνήθειες, τις επιθυμίες μας, τις μας, με τις αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο, τη συμμετοχή μας σε κοινωνικά δίκτυα, την αποθήκευση κειμένων στο υπολογιστικό νέφος, την παρακολούθηση ταινιών και την ακρόαση μουσικής σε πλατφόρμες όπως το Netflix, το YouTube, το Spotify, ενώ στις επίσημες κρατικές υπηρεσίες του Gov.gr, της εφορίας, τα Μητρώα που ανοίγουν για κάθε επαγγελματικό κλάδο και το μαζικό κίνημα, σχηματίζεται ένας πλήρης φάκελος με την εικόνα του καθένα μας, για την επαγγελματική του κατάσταση, για τη στάση και τη δράση του στην εργασία, τις οικονομικές συναλλαγές, την κατάσταση της υγείας κτλ. Έτσι δεν είναι καθόλου αδικαιολόγητη η φόβη ότι τα δεδομένα μας δεν αξιοποιούνται μόνο για εμπορικούς λόγους, αλλά για έλεγχο και χειραγώγηση. Η τέχνη που τη θυμούνται όταν τη χρειάζονται, αναλαμβάνει πάλι να χρυσώσει τη σκουριά να καλοποιήσει την εικόνα, να σπάσει την προκατάληψη και τη δυσπιστία απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη από μια μερίδα σημαντική κόσμου. Στην προμετωπίδα βρίσκεται βέβαια ο κινηματογράφος για τη διεσδυτικότητά του σε πλατή κοινό και ακολουθεί η μουσική. Βέβαια, ο κινηματογράφος που με ένα πλήθος ταινιών επιστημονικής φαντασίας από τα χρόνια του Φρίτς Λάγκ και του Μετρόπολης τίνει προς μια δυστοπική εικόνα του μέλλοντος, επιτελεί ταυτόχρονα και ένα άλλο ιδεολογικό καθήκον, αξιοποιείται για να τονιστεί η ασημαντότητα του ανθρώπου και η υποτιθέμενη αδυναμία του να παρέμβει στην, ιστορική, στην ιστορία και στην κοινωνία και την, να την αλλάξει, να αλλάξει τον κόσμο. Στην κατεύθυνση αυτή καλούνται να συνδράμουν και οι άλλες τέχνες με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Πιενάλε της Αθήνας, ε, είπε και η Μητό, και τις εκθέσεις IMAI, και πλάσματα της στέγης γραμμάτων και τεχνών ή την παράσταση του ίδιου ιδρύματος στην περίοδο του γιορτασμού των 100 χρόνων από την επανάσταση του 1821 με θέμα την επανάσταση του μέλλοντος στη μεταανθρώπινη εποχή. Όπου οι άνθρωποι παρουσιάζονται να συνυπάρχουν με νέες υβριδικές μορφές ζωής αλόκοτα πλάσματα από τη διασταύρωση οργανικών και μηχανικών στοιχείων που δεν απέχουν πολύ ωστόσο από τα όσα ήδη ερευνώνται για προέκταση του ανθρώπου για προέκταση της ανθ, του ανθρώπινου σώματος μέσα από τη διασύνδεση ανθρώπου και ρομπότ, ανθρώπου και ίντερνετ. Με άλλα λόγια, αν δεν πείθεστε με το καλό, θα πιστείτε με το κακό. Ό,τι και αν κάνετε, δεν έχετε άλλη επιλογή. Ένας κόσμος κάτω από τον έλεγχο απρόσωπων παγκόσμιων δικτύων διασυνδεδεμένων μηχανών, ένας κόσμος προσομοίωσης, όπου το πραγματικό θα συγχέεται με το εξωπραγματικό και τα προσωμιώματα θα έχουν το προβάδισμα από τα πρωτότυπα. Αυτό θα είναι το μέλλον σας και δεν έχετε παρά να συμφουλιοθείτε μαζί του. Έτσι όμως έχουν τα πράγματα. Ο εχθρός μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό μοιάζει με το να βλέπουμε την προβοσκίδα ή τα αυτιά του ελέφαντα ενώ ο ελέφαντας είναι μέσα στο δωμάτιο. Να μην βλέπουμε δηλαδή ότι πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται επιλογές ανθρώπινης νοημοσύνης και τα ταξικά συμφέροντα που υπηρετεί. Πίσω από τη σχέση του ανθρώπου με τη μηχανή βρίσκεται, η σχέση, βρίσκεται μια ταξική σχέση, η σχέση εργατικής και αστικής τάξης. Πράγματι... Η εισαγωγή όλο και πιο βελτιωμένων τεχνολογικών εργαλείων στην καπιταλιστική παραγωγή εντατικοποιεί την εργασία, εντείνει την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης και παρά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αυξάνει τελικά την ανεργία. Δεν είναι όμως οι ίδιες οι μηχανές υπεύθυνε για τα δεινά μα. Είναι τα τεράστια συμφέροντα τεχνολογικών κολοσσών όπως οι Αμερικάνικες Google, Microsoft, Amazon, Apple, μετά οι κινέζικες Baidu και η Alibaba, οι γερμανικοί Siemens, οι κορεάτικοι Samsung, Βρίσκονται κορυφαίες ερευνητικές εταιρείες όπως η NVIDIA και η OpenAI. Βρίσκεται η πολεμική βιομηχανία και τελικά ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια οικονομία και τη γεωπολιτική υπεροχή αποκτώντας το προβάδισμα και στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως η ΕΠΑ, η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, το Ισραήλ και πολλές άλλες. Αν η οικονομία και η κοινωνία δεν εξουσιάζονταν από το κεφάλαιο, οι άνθρωποι αντί να αγωνιούν για το μέλλον τους με τον ερχομό της τεχνητής νοημοσύνης, θα την υποδεχόντουσαν, πιστεύουμε, με επιφωνήματα χαράς, ειδικά οι καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνε που από τα χρόνια του Νταβίντσι και των φωτοριστών ω το Γιάννη Ξενάκη και σημερινού καλλιτέχνε, δημιουργού, όχι μόνο υιοθετούν πρόθυμα κάθε νέο τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά με τη γνωστή εφευρετικότητα, τη φαντασία, την τόλμη που του διακρίνει, επινοούν και οι ίδιοι τεχνολογικά εργαλεία ανακρίνουν ότι αυτά εξυπηρετούν τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις. Στους καιρούς μας βέβαια που, την αγορά της τέχνης, που στην αγορά της τέχνης επικρατεί η μεταμοντέρνα λογική της καινοτομίας για την καινοτομία, υπάρχουν και καλλιτέχνες που δεν παρακινούνται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τόσο ανιδιοτελή καλλιτεχνικά κίνητρα. Η ανάγκη να γίνουν αποδεκτοί από το σύστημα της αγοράς στην τέχνη τους εξωθεί σε αυτό. Γι' αυτό ακούμε και να λένε να λέγεται ότι μόνο έτσι μπορείς να διατηρηθεί την πιάτσα. Το θερμό αγκάλεσμα της, τεχνικής, της τεχνητής νοημοσύνης είναι το λογικό. Γιατί κάθε πρόοδο στην επιστήμη και την τεχνολογία, κάθε μεγαλοφυής ανακάλυψη ή τεχνική, τεχνική ανανέωση, τελικά κάθε νίκη του ανθρώπου πάνω στη φύση, θα έπρεπε να διευκολύνει τη ζωή μας να τον απαλλάσσει ολοένα ένα και πιο πολύ από το βαρύ ή το ανιαρό μέρος της εργασίας του, να καλύπτει σύγχρονες ανάγκες του, να απελευθερώνει το χρόνο του για να μπορεί να απολαύσει τη ζωή, να ασχοληθεί με τα ενδιαφέροντά του, να συμμετέχει ενεργητικά στην πολιτική. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα έξυπνα ρομπότ σε ένα διαφορετικό κοινωνικό σύστημα που μέτρο της ανάπτυξής του δεν θα είχε το κέρδος αλλά την ικανοποίηση ολοένα, των ολοένα αυξανόμενων ε, ανθρώπινων αναγκών, μόνο καλά θα μπορούσε να φέρει στην ανθρωπότητα. Ακόμα και κάτω από τον καπιταλιστικό έλεγχο βλέπουμε τη συμβολή της, παραδείγματος χάρη στην υγεία και σε άλλους τομείς, αλλά και σε πλευρές της καλλιτεχνικής εργασίας. Για παράδειγμα, προσφέρει στον καλλιτέχνη την ευκαιρία μέσα σε ελάχιστο χρόνο να έχει πρόσβαση στις δημιουργίες του παρελθόντος, γύρω από τα θέματα του έργου που σχεδιάζει, χωρίς να ερευνά για μήνες σε βιβλία και βιβλιοθήκες. Στη μουσική δίνει τη δυνατότητα στο συνθέτη τη μουσικής, για παράδειγμα, να ακούει με ορχήστρα την εκτέλεση της παρτιτούρας του και να κάνει όποιες διορθώσεις θεωρεί αναγκαίες. Στο μελετητή πάλι μπορεί να βοηθήσει στην ε, βιβλιογραφία, στην αναζήτηση βιβλιογραφίας. Φυσικά, εκτός από τους τεχνολάτρες, δύσκολα θα βρεθεί κάποιος, ούτε το κόπιλο και το chat GPT, αν ρωτηθούν, που να αρνείται τις επιπτώσεις ε, της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας, όπως η αύξηση της ανεργίας, η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, η ενεργοβόρα λειτουργία της και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Έτσι, η αναμενόμενη γενικευμένη εφαρμογή της στο χώρο της τέχνης αντικειμενικά θα επηρεάσει την επαγγελματική επιβίωση μιας μερίδας των καλλιτεχνών. Σε αυτή την προοπτική, εκτός από τη χαμηλότερη τιμή των προϊόντων της τεχνητής νοημοσύνης, συντείνει και το χαμηλό και ολοσχερό στρεβλό αισθητικό κριτήριο που διαμορφώνεται για τους περισσότερους ανθρώπους μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, με αποτέλεσμα την αδυναμία τους να διακρίνουν την καλλιτεχνική αξία της ανθρώπινης δημιουργίας από εκείνη της τεχνητής. Η, κυρία, η κυρίαρχη ιδεολογία, επειδή θέλει να αγνοεί τη διαίρεση της κοινωνίας σε τάξεις, περιορίζει το πρόβλημα των συνεπειών της τεχνητής νοημοσύνης μόνο στη σχέση ανθρώπου-μηχανής, έτσι οι εκπρόσωποί αντικειμενικά οδηγούνται σε τεχνοκρατικές λύσεις. Οι κυβερνήσεις υπόσχονται πως θα θέσουν κανόνες και περιορισμούς που θα, δια, που θα διασφαλίζουν τη χρηστή εισαγωγή και χρησιμοποίησή της, όπως έκανε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτείες Τενεσί και Καλιφόρνια για τους μουσικούς και για τους ηθοποιούς αντίστοιχα. Οι επιστήμονες και οι ερευνητές πως θα πρέπει να αναπτύξουν κατάλληλα εργαλεία ελέγχω, ελέγχω τη κατά το σχεδιασμό της και όλοι μαζί καλούν τους εργαζόμενους να διατυπώσουν αιτήματα που θα τους προφυλάσσουν για περιορισμούς παραδείγματος χάρη στη χρήση της ή για προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Βεβαίως, οι περιορισμοί στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα γιατί πράγματι ορισμένες χρήσεις της μπορεί να είναι καταστροφικές. Από την πλευρά μας ασυζήτητα θα φροντίσουμε για την επεξεργασία κατάλληλων ετοιμάτων και την ανάπτυξη αγώνων για τη διασφάλιση των καλλιτεχνών. Γνωρίζοντας όμως πως όλα αυτά είναι μέτρα αμυντικά. Η, η πικρή εμπειρία μας έχει διδάξει ότι όταν διακυβεύονται σοβαρά οικονομικά ε, θέματα συμφέροντα του κεφαλαίου και στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ μεγάλα αυτά, δεν θα διστάσει το κεφάλαιο να αποδοπατήσει σαν μυρμήγκια μέτρα, κανονισμούς και δικαιώματα. Φάνηκε άλλωστε στην απεργία των καλλιτεχνών του Hollywood το πόσο δύσκολο είναι να καυθεί η αντίσταση των εργαδοτών αλλά και να βρεθούν νομικές λύσεις στο πλαίσιο του φιλοεργοδοτικού αστικού δικαίου που να προστατεύουν ουσιαστικά τους καλλιτέχνες από την καπιταλιστική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικά στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων εκτός από το οικονομικό δικαίωμα καταπατείται βάναυσα και το ηθικό. Το δικαίωμα του δημιουργού να ορίζει το έργο του. Δεν είναι μόνο ότι με τα ψηφιακά ομοιώματα μπορούν να βάζουν στο στόμα κάθε ανθρώπου απόψεις που δεν υιοθετεί ή δεν εγκρίνει στα εικαστικά ή στη μουσική χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς να το γνωρίζει και πιθανά να μην μπορεί και ποτέ να το μάθει, αποσπώνται τμήματα από το έργο του και συναρμολογούνται αν ταιριάζουν με τμήματα άλλων έργων, αλλοιώνοντας το νόημα και τη μορφή των πρωτότυπων. Με αυτή την αγγελική, αγγελική θα λέγαμε, ηθική και με την τεχνική που μοιάζει με το κολάς κατασκευάζει η τεχνητή νοημοσύνη τα συναρπαστικά αριστουργήματά της. Είναι, λοιπόν, τέχνη αυτό που παράγεται σήμερα αποκλειστικά από την τεχνητή νοημοσύνη. Φαίνεται πως όχι. Στην καλύτερη εκδοχή της αποτελεί μίμηση της ανθρώπινης δημιουργίας. Τι συμβαίνει όμως με τα έργα που παράγονται από καλλιτέχνε με τη βοήθειά της. Σε αυτή την περίπτωση οι περισσότεροι καλλιτέχνε θεωρούν ότι αυτό που δημιουργούν δεν αποτελεί τέχνη. Κάποιοι λιγότεροι θεωρούν πως προσυδιάζει στη μεταμοντέρνα ενιολογική τέχνη, μια τέχνη που υποβαθμίζει στο ελάχιστο την καλλιτεχνική εργασία, με τον ισχυρισμό ότι στην τέχνη το σημαντικότερο είναι η αρχική ιδέα. Εκείνο όμως που χωρίς δεύτερη σκέψη αφισβητούν όλοι είναι η νοημοσύνη της τεχνητής νοημοσύνης. Πράγματι, για την ώρα τουλάχιστον, οι περισσότεροι καστική ή μουσικοί που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου δεν έχουν άλλη συμμετοχή στη διαδικασία παρά να επιλέξουν τα δεδομένα με τα οποία θα την εκπαιδεύσουν παίζοντας με το μεγαλύτερο ή μικρότερο όγκο τους μια εργασία πολύ κοπιαστική και χρονοβόρα, να περιγράψουν την ιδέα τους και στη συνέχεια να, να επιμεληθούν όσο μπορούν το αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης. Το πολύ πολύ να, να πειραματιστούν με διάφορους συνδυασμούς των τεχνικών της μηχανικής μάθησης. Μια ουσιαστικά δημιουργική εργασία θα ήταν να διαμορφώσουν οι ίδιοι καλλιτέχνε τα προγράμματα και τους αλγόριθμους, τον κώδικα, τον κώδικα δηλαδή που θα επεξεργαστεί το έργο τους. Αλλά και πάλι προκύπτει ένα ερώτημα. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να χαρακτηριστεί καλλιτεχνική δημιουργία. Άλλωστε οι περισσότεροι δημιουργοί, μη έχοντας τεχνικές γνώσεις, χρησιμοποιούν τους υπάρχοντες κώδικες. Μετά από αυτά, αναρωτιέται κανείς αν είναι ο καλλιτέχνης που δουλεύει με τη βοήθεια της μηχανής ή είναι η μηχανή που δουλεύει με τη βοήθεια του καλλιτέχνη. Εννοείται ότι δεν υπάρχει τίποτα καλλιτεχνικό σε όσα κάνει από μόνη της η, η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, χωρίς δηλαδή τον έλεγχο των καλλιτεχνών δεν έχει πρόθεση να προκαλέσει συναισθήματα, ούτε να γεννήσει προβληματισμό, δεν έχει γενικά καλλιτεχνική πρόθεση, απλά προσπαθεί να δημιουργήσει εικόνες που αντικατοπτρίζουν την κατανόησή της για το σύνολο των δεδομένων με τα οποία τροφοδοτήθηκε. Η όποια ανθρώπινη παρέμβαση γίνεται μόνο εκ των υστέρων. Εδώ όμω γεννιέται ένα συνολικότερο κοινωνικό πρόβλημα που δεν αφορά αποκλειστικά τους καλλιτέχνες. Οι έξυπνες μηχανές κάτω από την καπιταλιστική διοκτησία καταπίνουν την κατα καλλιτεχνική δημιουργία και όσο αυτές θα εξελίσσονται τόσο πιο πολύ θα μειώνεται η δημιουργική πλευρά της ανθρώπινης εργασίας. Μαζί της όμως καταπίνουν και την ικανότητα των ανθρώπων για αισθητική συγκίνηση και απόλαυση και προπαντός την ευαισθησία τους που μόνο η τέχνη μπορεί να καλλιεργήσει σε ανώτερο βαθμό. Γιατί σύμφωνα με τον Μάρξ, η τέχνη δεν δημιουργεί μόνο ένα αντικείμενο για το υποκείμενο, αλλά και ένα υποκείμενο για το αντικείμενο. Για το κοινό, δηλαδή. Ε, ένα... Δεν δημιουργεί μόνο ένα αντικείμενο για το κοινό, αλλά και ένα κοινό για το αντικείμενο, για να το πω πιο απλά. Ε, με άλλα λόγια. Ε, η μηχανή γίνεται όλο και πιο έξυπνη, πιο αποδοτική, ενώ ο άνθρωπος παραδίνει σιγά-σιγά όλες του τις ικανότητες, χάνοντας ε, σταδιακά όλες τις ανθρώπινες ιδιότητες. Πόσο πικρά επιβεβαιώνεται ο Μάρξ όταν δύο αιώνες πριν έγραφε στο κεφάλαιο πως η μηχανή δεν απελευθερώνει τον εργάτη από την εργασία, αλλά την εργασία από το περιεχόμενό της. Και αυτή η αποξένωση του εργαζόμενου από την εργασία δεν αφορά μονάχα το προϊόν της που δεν το απολαμβάνει. Ούτε μόνο την πράξη παραγωγής που οι καπιταλιστές την ορίζουν, αλλά είναι μια αποξένωση από τον ίδιο του τον εαυτό, από την ουσία της υπόστασής του. Γιατί η εργασία είναι η πιο ζωτική η κύρια ανθρώπινη δραστηριότητα, ο καθοριστικός παράγοντας που έκανε το ανθρώπινο είδος να ξεχωρίσει από τα άλλα είδη του ζωικού βασίλειου και γιατί με τη συλλογική εργασία χιλιάδων γενιών μέσα στους αιώνε διαμορφώθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται ο ανθρώπινος ψυχισμός με όλες του τις ιδιότητες τέτοιες όπως η νόηση, η φαντασία, το συνέστημα, η βούληση. Αλλά ας δούμε τώρα πιο αναλυτικά αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει τελικά να δημιουργήσει τέχνη ξεκινώντας από το ερώτημα αν μπορεί να αποκτήσει ανθρώπινη νοημοσύνη. Η νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ανθρώπου για νόηση, η ικανότητα να σκέφτεται, να κατανοεί, να συνειδητοποιεί τον κόσμο όχι μόνο να συλλαμβάνει με τις αισθήσει του τη γύρω πραγματικότητα φυσική ή κοινωνική, αλλά να αναλύει, να συγκρίνει, να γενικεύει, να εισχωρεί τελικά κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων και των φαινομένων, να μπαίνει στις ιδιότητες και στις σχέσεις τους μέσα στη διαρκή κίνηση και αλλαγή τους για να μπορεί με τη δραστηριότητά του να αλλάξει την πραγματικότητα, να την προσαρμόσει στις ανάγκες του. Αυτή η ικανότητα δεν υπήρχε από την αρχή στον άνθρωπο, δεν, είναι στο, δεν ανήκει στο DNA του ανθρώπου. Ξεκίνησε να αναπτύσσεται από τη στιγμή που άρχισε με άλλους ανθρώπους να παράγει συλλογικά ε, τα α, αγαθά, τα αναγκαία αγαθά για την, ε, 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 για την επιβίωσή τους. Σε κάθε ξεχωριστό άνθρωπο γεννιέται μέσα από την επαφή του με την πνευματική ζωή της κοινωνίας που υπάρχει πριν από αυτόν και του μεταβιβάζεται με τη γλώσσα και εξελίσσεται διαρκώς μέσα από τη δραστηριότητά του, την επαγγελματική εργασία, την πολιτική δράση, την ενεργή συμμετοχή του στο μαζικό κίνημα, την πολιτιστική ζωή και τους άλλους τομείς. Φαντάζομαι πως δεν υπάρχει κάποιος που να έχει υπόψη του ένα παιδί το οποίο μπορεί από τα γενοφάσια του να μιλά, να κάνει ποδήλατο ή να γνωρίζει άλγευρα. Με λίγα λόγια, η νόηση δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά αναπτύσσεται μόνο από την κοινωνία και μέσα στην κοινωνία, μέσα από το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων. Για να μιλήσουμε με τη γλώσσα της φιλοσοφίας, η νόηση ή η συνείδηση είναι μια υποκειμενική αντανάκλαση της αντικειμενικής πραγματικότητας στο μυαλό κάθε ξεχωριστού ανθρώπου, η οποία όμως αναπτύσσεται στο έδαφος της συλλογική τη της συλλογική ανθρώπινης συνείδησης, αυτής που αποκαλούμε κοινωνική συνείδηση, στο συγκεκριμένο κάθε φορά ιστορικό στάδιο ανάπτυξης της κοινωνίας, παραδείγματο χάρη, φεουδαρχία, καπιταλισμός. Στην ταξικά διαρρεμένη κοινωνία μας, η κοινωνική συνείδηση έχει ταξικά χαρακτηριστικά, αφού στη διαμόρφωσή της επιδρούν οι κύριες κοινωνικές σχέσεις, που είναι οι σχέσεις παραγωγής, δηλαδή οι σχέσεις ιδιοκτησίας. Μάται μάλλον η σοφή της τεχνητής νοημοσύνης, οι διακεκριμένοι επιστήμονες της ηλεκτρονικής, της νευροχειρουργικής, της ε, βιολογίας και άλλων ειδικοτήτων αναζητούν αποτυχημένα μέχρι σήμερα το μέρος του ανθρώπινου εγκεφάλου που ευθύνεται για τη συνείδηση. Μην είναι η παραγκεφαλίδα, μην είναι ο θάλαμος κοντά στο μέσον του εγκεφάλου ή μήπω είναι το πίσω μέρος του φλοιού Σίγουρα θα δυσκολευτούν γιατί δεν είναι ο εγκέφαλος που σκέφτεται αλλά ο άνθρωπος με τη βοήθεια του εγκεφάλου. Ο άνθρωπος ως κοινωνικό ήθος ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον όπως το έλεγε ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος ως το σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων όπως το έλεγε πολύ βαθύτερα ο Μάρξ. Σίγουρα θα δυσκολευτούν, επομένως... Η τεχνητή νοημοσύνη δεν φαίνεται ότι μπορεί να αποκτήσει νοημοσύνη ή συνείδηση, άρα ούτε τέχνη θα μπορεί να δημιουργήσει, γιατί η τέχνη, όπως είπε και η συντρόφισσα η Μυρτό, είναι μια ιδιόμορφη, σύνθετη μορφή κοινωνικής συνείδησης, δίπλα στις άλλες μορφές, όπως η φιλοσοφία, η επιστήμη, η πολιτική, η θρησκεία κλπ. Ταυτόχρονα, είναι και μια ειδική μορφή εργασίας δίπλα στην χειρονακτική ή τεχνική εργασία και δίπλα στην επιστημονική εργασία. Και όπως όλες οι μορφές εργασίας, αποτελεί τη συνειδητή, τη σκόπινη δραστηριότητα του ανθρώπου για να ιδιοποιηθεί, να οικειοποιηθεί, να εξανθρωπίσει τη φύση, την κοινωνία και τον εαυτό του, να φέρει δηλαδή τον κόσμο στα ανθρώπινα μέτρα χωρίς την καλλιτεχνική εργασία, με την ανάθεση στην τεχνητή νοημοσύνη να την πραγματοποιήσει με κατευθείαν εξαγωγή του αποτελέσματος, δεν νοείται καλλιτεχνικό έργο, δηλαδή ένα ατομικό, υποκειμενικό και ιδιόμορφο πρότυπο για να γνωρίσουμε τη ζωή και τον άνθρωπο. Γιατί μόνο μέσα από την εργασία κινητοποιώντα ο δημιουργό όλε τι ψυχικέ δυνάμει του, την νόηση, τη φαντασία, το συνέστημα, μόνο έτσι μπορεί να γνωρίσει σε βάθο το αντικείμενο τη δημιουργία του. Μέσα από την εργασία έρχεται και η έμπνευση, που δεν είναι ένα θείο δώρο, μια επιφύτηση, αλλά είναι η μέγιστη δυνατή συγκέντρωση των ανθρώπινων ψυχικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση όποιου προβλήματος εμφ... εμφανίζεται στην στην εκτέλεση, στην πορεία της εργασίας, και απαιτεί λύση. Ο Τσαϊκόφσκι, για παράδειγμα, έλεγε ότι η έμπνευση δεν έρχεται στο τεμπέλι. Η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται τελικά πως δεν μπορεί να αποκτήσει συνείδηση, επομένως δεν θα μπορεί να αποκτήσει ούτε φαντασία, καθώς αυτή δεν ξεπηδά από τη θεωρία των πιθανοτήτων ή ένα σύστημα νευρώνων ειδικά κατασκευασμένων για να παράγουν ποίηση, μουσική, γλυπτική βασίζεται στη σχέση του ανθρώπου με την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα όμως που ο καλλιτέχνης τη βλέπει με ένα άλλο μάτι, σαν να τη βλέπει για πρώτη φορά, χωρίς δηλαδή στήριγμα στην έτοιμη, την κοινά παραδεκτή περιγραφή της. Έτσι μπορεί να γεννήσει το απροσδόκητο, το μοναδικό, το νέο. Θα έλεγε κανείς ότι η φαντασία είναι η ατομική παρέκκληση από τον κανόνα και η ατομικότητα είναι ένα από τα ειδοποιά χαρακτηριστικά της τέχνης γι' αυτό και αποτελεί μέτρο αξιολόγησης της αστική αξίας ενός έργου. Αυτή όμως την ατομικότητα, αυτό το ανεπανάληπτο και μοναδικό της ανθρώπινης προσωπικότητας το πιθανότερο είναι πως δεν θα μπορέσει να το αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη γιατί δεν την έχουν τα μαθηματικά. Την ατομικότητα δεν την έχουν οι, τεχνητές, οι θετικές επιστήμες στις οποίες σε αντίθεση με την τέχνη που είναι υποκειμενική και ατομική επιδιώκουν την αυστηρή αντικειμενικότητα. Δεν θα ήταν ωστόσο υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος πως χωρίς την τέχνη δεν θα υπήρχε επιστήμη. Γιατί οι μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις δεν είναι αποτέλεσμα μια, μια συνεχούς ποσοτικής συσσόρευσης αλλά ενός άλματος στη σκέψη που προϋποθέτει οπωσδήποτε φαντασία. Αυτή η ικανότητα των καλλιτεχνών να συλλαμβάνουν το νέο, το καινοτόμο, το ανατρεπτικό δεν έχει φυσικά περάσει απαρατήρητη από τους καπιταλιστές. Γι' αυτό σε όλα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό και όχι μόνο υπάρχει η μόνιμη προτροπή προς τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα για να αναπτυχθεί η συνεργασία επιστημόνων και καλλιτεχνών και για να αποκτήσουν οι καλλιτέχνε τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες. Α, αν πίστευαν πως αυτή την ικανότητα μπορούν να την αποκτήσουν τα ρομπότ και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τότε θα προέτρεπαν για εκπαίδευση των μηχανών στη φαντασία. Τα συναισθήματα πάλι δεν εκρίνονται από τον εγκέφαλο εμφανίζονται μέσα από τις σχέσεις των ανθρώπων με τη φυσική και κοινωνική πραγματικότητα, μέσα από τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους. Το συνέστημα, περισσότερο ίσως από την επιστημονική γνώση, είναι αυτό που παρακινεί σε μεγάλες πράξεις τους ανθρώπους. Για να παλέψεις για κάτι, χρειάζεται να το αγαπάς και να μισείς την ενάντια σε αυτό που για χάρη του αγωνίζεσαι. Για να παλέψεις για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την εκμετάλλευση, Χρειάζεται να ραγίζει η καρδιά σου μπροστά στη δυστυχία των ανθρώπων και να νιώθεις αποστροφή για όσους και ό,τι την προκαλεί. Τα ανώτερα ανθρώπινα συναισθήματα βρίσκονται πίσω από όλα αυτά τα κατανόητα και αδιανόητα σήμερα για τους περισσότερους ανθρώπους μεγαλειώδη κατορθώματα στην ιστορία μας όπως η Τιτάνια και η Άνηση Μάχη που έδωσε ο λαός μας τα χρόνια της αμικής αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ο αγώνας ή ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού σήμερα που μέσα στα χαλάσματα των σπιτιών του και πάνω στους τάφους των παιδιών του συνεχίζει κοντά ένα χρόνο να αντέχει και να αντιστέκεται στην υπεροπλία των Ισραηλινών και των συμμάχων τους. Σε αυτό στηρίζεται και η πεποίθησή μας ότι όσο και αν σήμερα φαντάζει παντοδύναμο και ανίκητο το καπιταλιστικό σύστημα κανείς δεν θα μπορεί να σταματήσει τη δύναμη, το πείσμα, την ορμή ενός λαού πολιτικά, ιδεολογικά, οργανωτικά προετοιμασμένου και ακλόνητου, ακλόνητα αποφασισμένου να το κατανικήσει. Η τέχνη, χωρίς καθόλου να υποτιμούμε το ρόλο της στην καλλιέργεια της ανθρώπινης νοημοσύνης, είναι το βασίλειο του συναισθήματος, στην τέχνη εκδηλώνεται με τη μεγαλύτερη ένταση, πληρότητα και σαφήνεια η ανθρώπινη ευαισθησία. Στην τέχνη καταφεύγουμε στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας, όταν χτυπάει ο κεραυνός τραγούδιες ή λέει ένα στίχος του Γκάτσου, γιατί η τέχνη μπορεί με θετικά συναισθήματα να εξουδετερώσει τα αρνητικά όπως το φόβο, το ψυχικό πόνο, την απογοήτευση ή πάλι ένα αρνητικό συνέστημα να το τραγουδήσει για να το μαλακώσει και να το καταλαγιάσει. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε πόσα τραγούδια και θούρι γράφτηκαν στην κατοχή από καλλιτέχνες της ιαμικής αντίστασης, αρκεί να σκεφτούμε ότι οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού με το ένα χέρι κρατούσαν το βιβλίο και μετά άλλο το μάουζερ, το όπλο τους. Μπορεί να μην είχαν ψωμί στο σακίδιο, όμως πάντα είχαν μαζί τους ένα βιβλίο. Και αρκεί να σκεφτούμε ότι στις φυλακές και τις εξορίες γράφτηκαν εκατοντάδες ποίηματα, τα περισσότερα από που δεν είχαν επαγγελματική σχέση με την ποιήση, δημιουργήθηκαν πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά, ανέβηκαν θεατρικές παραστάσεις απέναντι στο τρόμο και τη συστηματική προσπάθεια για την ηθική εξόντωση των αγωνιστών με προτεργάτες τους κομμουνιστές ορθώνονταν ένας κόσμος δημιουργικότητας και ομορφιάς που τόνωνε τη συνείδηση της ανθρωπιάς τους, τη συνείδηση ότι υπάρχει ζωή και που αξίζει για αυτή να παλέψουν και να, και να την κάνουν ευτυχισμένη, δημιουργική και ανθρώπινη. Ας φανταστούμε τώρα μια μηχανή που κατασκευάζεται, ελέγχεται, προγραμματίζεται και εκπαιδεύεται μέσα στα άδυτα της Google ή της Amazon να παράγει ποιήση που θα παρακινεί τους Παλαιστίνιους να συνεχίσουν τον αγώνα για τη λευτεριά τους. Στην τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αντικειμενικότητα. Η αμεροληψία της είναι τόση ως η αμεροληψία των δεδομένων που κάτω από την καθοδήγηση των ιδιοκτητών της συλλέγονται στα ψηφιακά κέντρα και εισέρχονται στο δίκτυο της τεχνητής νοημοσύνης των κριτηρίων και των σκοπών που καλείται να εξυπηρετήσει. Ακόμα και τα αξιώματα, οι υποθέσεις, οι παραδοχές των επιστημόνων κατά το σχεδιασμό των συστημάτων και τη μελέτη τους έχουν ταξικότητα γιατί στη συνείδησή τους επικρατούν οι κυρίαρχες αντιλήψεις στην κοινωνία. Βεβαίως, η σχέση κοινωνικού και βιολογικού στη διαμόρφωση του ανθρώπινου ψυχισμού είναι ένα σύνθετο θέμα γύρω από το οποίο υπάρχει συζήτηση και υπάρχει προβληματισμός που θα είναι χρήσιμο να την συνεχίσουμε. Γι' αυτό ας υποθέσουμε πως παρόλα όσα υπόθηκαν μέχρι εδώ για το κοινωνικό καθορισμό του ανθρώπινου ψυχισμού οι επιστήμονε θα κατορθώσουν να παγκιστρωθούν από την νεοθετικιστική κοσμοθεωρία τους σύμφωνα με την οποία όλα τα αντικείμενα και τα κοινωνικά φαινόμενα μπορούν να αναχθούν στα μαθηματικά, στι θετικέ επιστήμε γενικότερα και να παρασταθούν με μαθηματικού τύπου και θεωρήματα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θα τα ξεπεράσουν αυτό και ότι θα πραγματοποιήσουν ένα άλμα στη σκέψη τους που θα τους επιτρέψει να κατασκευάσουν τεχνητά μια νοημοσύνη στο επίπεδο της ανθρώπινης και πάνω από αυτήν. Πέρα από το αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι άνθρωποι θα είναι πάλι αυτοί που θα πραγματοποιήσουν ένα τέτοιο μεγάλο επιστημονικό κατόρθωμα, το ζητούμενο της εποχής μας όμως δεν είναι αυτό δεν είναι να κάνουμε τις μηχανές πιο έξυπνες από τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο ακόμη πιο ικανό και έξυπνο, ώστε να μπορεί να ορίσει όχι μόνο τις μηχανές, αλλά ολόκληρο το σύστημα της κοινωνικής παραγωγής και τον εαυτό του. Και δε, εδώ δεν εννοούμε φυσικά μια προέκταση του ανθρώπου μέσω διεπαφής με τα ρομπότ ή το διαδίκτυο, που η έρευνά της προχωρά ακάθεκτα, έχοντας φέτος δώσει τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα, στο σημερινό σύστημα της ατομικής ιδιοκτησίας, αυτή η σοβαρή πρόοδος περισσότερο στην ιδιοποίηση ανθρώπινων ιδιωτήτων από τις μηχανές φαίνεται να αποσκοπεί, στην ενίσχυση δηλαδή των αντικοινωνικών σκοπών αυτών που κατευθύνουν και ελέγχουν την τεχνολογία, παρά στη διεύρυνση των απεριόριστων ανθρώπινων ικανοτήτων. Η προέκταση βέβαια των ανθρώπινων ικανοτήτων, ε, τα μεγάλα ωφέλη αλλά και τα τεράστια ερωτήματα που γύρει, είναι και αυτό ένα από τα θέματα που χρειάζεται παραπέρα να μελετηθούν και να διερευνηθούν. Όπως όμως ήδη υπόθηκε, οι ανθρώπινες ιδιότητες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από το σύνθετο και πλατή σύστημα των κοινωνικών σχέσεων και πάνω από όλα των σχέσεων παραγωγής. Επομένως, ο τρόπος για να αναβαθμιστούν, να περάσουν σε ένα ανώτερο στάδιο, είναι μέσα από μια ριζική αναδιοργάνωση των αμοιβαίων σχέσεων των ανθρώπων, μέσα από ένα ανώτερο σύστημα κοινωνικών σχέσεων, όπου ο άνθρωπος δεν θα αναγκάζεται να πουλά τη δύναμη των χεριών και του μυαλού του σε έναν άλλον άνθρωπο. Θα πάψει να είναι μπόρευμα και δούλος της μηχανής και θα γίνει κύριος και ιδιοκτήτης της οικονομίας και της παραγωγής, του πλούτου που ο ίδιος παράγει και αναπαράγει, όλου του θησαυρού του ανθρώπινου πολιτισμού μαζί και των τεχνολογικών επιτευγμάτων του. Δηλαδή, ο τρόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να αναπτύξει όλες του τις, δυνατότητες, τις δυνατότητες που του έδωσε η φύση και η εξέλιξη του πολιτισμού του, χρειάζεται το σοσιαλισμό. Η σημερινή καπιταλιστική παραγωγή, καθώς ανανεώνοντας διαρκώς την τεχνολογία των μέσων παραγωγής, αχρηστεύει και πετά στην ανεργία μάζες εργαζομένων, <coughs> έχει θέσει εδώ και καιρό στην ημερήσια διάταξη την ανάγκη να αναπτυχθούν πολλοί πλευροί άνθρωποι με επιστημονική κοσμοθεωρία και γενική μόρφωση ώστε να μπορούν να προσανατολίζονται σε ολόκληρο το σύστημα της κοινωνικής παραγωγής και των μέσων παραγωγής και να διευκολύνεται το πέρασμά τους από κλάδο σε κλάδο χωρίς να χρειάζεται να ξεκινούν πάλι από την αρχή. Αντί γι' αυτό, το εκπαιδευτικό σύστημα περιορίζει όλο και περισσότερο τη γενική μόρφωση υποκαθιστώντας την, με τη μάθηση με τη μάθηση επιμέρους ασύνδετων αντικειμένων και την πρόσκαιρη κατάρτιση με βάση τις κάθε φορά ανάγκες της αγοράς. Έτσι, οι καλλιτέχνε είναι ανίκανοι να προγραμματίσουν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα τους βοηθήσει στη δημιουργία του έργου τους. Οι δε επιστήμονες τεχνικοί αυτοί που το σχεδιάζουν είναι ανίκανοι να κατανοήσουν τους νόμους ανάπτυξης της τέχνης με αποτέλεσμα να αντιγράφουν καλλιτεχνικές μορφές του παρελθόντος. Οι ίδιοι καλλιτέχνε λένε ότι στα εικαστικά προκύπτουν όλο φωτορεαλιστικά έργα, δηλαδή έργα πιστή αντιγραφή φωτογραφιών. Κανείς από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να ελέγξει την τεχνητή νοημοσύνη, ούτε καν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να συνεργαστούν μπορούν. Γιατί περιορίζονται από το επάγγελμά τους. Είναι μερικοί άνθρωποι, όπως το έλεγε ο Μάρξ. Και είμαστε όλοι. Στη σοσιαλιστική κοινωνία όμως, δεν είναι μόνο η διευκόνηση της επαγγελματικής κινητικότητας που επιβάλλει την ανάγκη να αναπτυχθεί ένας πολύπλευρος άνθρωπος, μια κοινωνία που η οικονομία και η κοινωνική παραγωγή θα διευθύνονται, θα ελέγχονται, θα προγραμματίζονται με επιστημονικό σχέδιο συλλογικά και όχι μόνο από κάποιους ειδικού, προϋποθέτει όλα τα μέλη της να είναι αναπτυγμένα προς κάθε κατεύθυνση. Η κοινωνική οργάνωση και διαχείριση της παραγωγής δεν μπορεί να ασκηθεί από ανθρώπους μονομερείς. Χρειάζονται άνθρωποι ικανοί για ενεργητική παρέμβαση σε όλους τους κοινωνικούς τομείς και προπαντό στην πολιτική. Και εδώ η τέχνη αναλαμβάνει σπουδαίο ρόλο. Η αποστολή της είναι να διαμορφώνει ανθρώπους εφοδιασμένους με όλη εκείνη την κουλτούρα της ανθρωπότητας αλλά και τις ψυχικές δυνάμεις που θα τους κάνουν ικανούς να ανταποκριθούν στο ρόλο του, στο ρόλο του πραγματικού ιδιοκτήτη του πλούτου που δημιουργούν. Γι' αυτό στο σοσιαλισμό η τέχνη αντικειμενικά θα αποκτήσει τέτοια αναγνώριση που δεν υπήρχε ποτέ σε όλη την ιστορία της και οι καλλιτέχνε τόση ελευθερία για να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους που κανένα κοινωνικό σύστημα δεν τους είχε δώσει. Η τέχνη θα πάψει να είναι θύμα της λογοκρισίας από την αγορά και οι καλλιτέχνες θα απαλλαγούν οριστικά από την αγωνία της επιβίωσης και το αμήλικτο δίλημα διασκεδαστής με δίκευση στο management και τις δημόσιες σχέσεις ή δημιουργός με επίδοση στα χρέη και την ανέχεια. Είτε από άγνοια, είτε γιατί σε προτεραιότητα έμπαιναν πολύ πιο επίγοντα κρίσιμα προβλήματα είτε γιατί επικρατούσε ο φόβος της καπιταλιστικής επίδρασης στην τέχνη και της μη κατανόησης της από το λαό, είτε για άλλους λόγους που βρίσκονται υπό διερεύνηση, αυτές οι κατευθύνσεις δεν βρήκαν την πλήρη τους έκφραση στον σοσιαλισμό του 20ου αιώνα. Η μηχανιστική αντίληψη για την τέχνη του σοσιαλιστικού ρεαλισμού κόστισε ακριβά στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας του σοσιαλισμού, ενώ οι αισθητικές απόψεις που επικρατούσαν στη Σοβιετική Ένωση ανέστηλαν και διεθνώς την ανάπτυξη αυτού του ρεύματος παρά τις φωτεινές εξαιρέσεις δημιουργών. Τα προβλήματα αυτά, ωστόσο, δεν ακυρώνουν την υπεροχή του σοσιαλισμού του 20ου αιώνα και στα θέματα της τέχνης, την ανάδειξη της αξίας της για τον άνθρωπο, την απελευθέρωση των καλλιτεχνών από οικονομικού τύπου κατά και την παροχή όλων των αναγκαίων μέσων για την καλλιτεχνική εργασία, την υψηλότητα του επίπεδου καλλιτεχνική εκπαίδευση, την παγκόσμια αναγνώριση της προκα... πρωτοκαθεδρίας σε ορισμένα είδη τέχνης όπως ο κινηματογράφος, η συμφωνική μουσική και σε μεγάλο βαθμό το θέατρο, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με πιο σημαντική επιτυχία και κατάχτηση την ανάπτυξη σε πλατιές λαϊκές μάζες της ανάγκης και της ικανότητας για υψηλού επίπεδου καλλιτεχνική απόλαυση ακόμη και στα πιο σύνθετα είδη της τέχνης όπως η κλασική μουσική. Στον 21ο αιώνα ωστόσο, με τις σύγχρονες επεξεργασίες του κόμματός μας για τον σοσιαλισμό, βασισμένες στη μελέτη της πείρας από την εφαρμογή του, αλλά και με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της στην τεχνητή νοημοσύνη και στη ροποτική, το σύνθημα των Πολσεβίκων «Κάθε μαγείρισα πρέπει να μάθει να διοικεί το κράτος», που στον καιρό του έδειχνε την τάση αλλά ήταν ουτοπικό, θα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Η απομυθοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής με την αποδεδειγμένα ευεργετική επίδρασή του στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, αλλά και με τη γνώση των βασικών ενιών και των επιστημονικών αρχών λειτουργίας, α, λειτουργίας αυτών των τεχνολογιών από όλου, θα βοηθήσει στην αξιοποίησή τους όχι μόνο από τους ειδικού, αλλά από όλες τις διαφορετικές ειδικότητες και σε ακόμη πιο πλατιά κλίμακα όχι μόνο η εφαρμογή αλλά και η έρευνα γύρω από αυτόν τον τομέα θα έχει άλλη αφετηρία, διαφορετικούς στόχους και άλλες προτεραιότητες και αυτός ο αναπροσανατολισμός είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε πολύ σημαντικότερες ανακαλύψεις και νέες εφαρμογές για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των ανθρώπων. Με την καθοριστική συμβολή αυτών των τεχνολογιών στον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό θα επιληθούν προβλήματα της οικονομίας που αντιμετώπισε ο σοσιαλισμός το 20ο αιώνα και που σταδιακά οδήγησαν στην καπιταλιστική παλινόρθωση. Με την άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας θα απελευθερωθεί θεαματικά μεγάλο μέρος του εργασιακού χρόνου για μόρφωση και διαρκή επιμόρφωση, συμμετοχή στην πολιτική και άλλες δραστηριότητες. Ειδικά για την τέχνη, η αύξηση του ελεύθερου χρόνου θα συμβάλλει στην ακόμη πλατύτερη και βαθύτερη σχέση των μελών της κοινωνίας με τον ανθρώπινο πολιτισμό, στην ανάπτυξη σε ανώτερο βαθμό των αισθητικών κριτηρίων τους, ενώ παράλληλα θα διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες των νέων τεχνολογικών μέσων για να διευκολυνθεί η εργασία των καλλιτεχνών και προπαντώσει η ικανότητά τους να δημιουργούν έργα με υψηλότερη καλλιτεχνική αξία, αισθητική αξία από το παρελθόν, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση των δημιουργιών τους, για την εξασφάλιση επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των καλλιτεχνών αλλά και των καλλιτεχνών με το κοινό, για όλα τα προβλήματα που σήμερα στέκονται εμπόδιο στην ανάπτυξη της τέχνης και την κυκλοφορία της. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι στο σοσιαλισμό κανείς καλλιτέχνης δεν θα εκβιάζεται κάτω από τις πιέσεις της αγοράς να παραχωρήσει την εργασία τους στις μηχανές. Θα υπάρχει η πλήρης αναγνώριση του αναντικατάστατου της ανθρώπινης καλλιτεχνικής εργασίας που έμπρακτα θα επιβεβαιώνεται με το σεβασμό στο ηθικό δικαίωμα του δημιουργού να ελέγχει το έργο του με την παροχή στους καλλιτέχνες όλων των υλικών προϋποθέσεων για να μπορούν να δημιουργήσουν και τη διασφάλιση της ελευθερίας τους στις καλλιτεχνικές τους επιλογές. Όπως πιστεύουμε, έγινε φανερό από όσα υπόθηκαν μέχρι εδώ, ο καπιταλισμός επαναστατικοποιεί, δηλαδή ανατρέπει και αναβαθμίζει διαρκώς την τεχνολογία στα μέσα παραγωγής. Ο δικός μας ρόλος είναι να επαναστατικοποιήσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις που ασφιχτιούν κάτω από τις ξεπερασμένες καπιταλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας και πρώτη απ' όλες να απελευθερώσουμε την πιο σπουδαία και να επαναστατικοποιήσουμε την πιο σπουδαία ε, παρα, δύναμη παραγωγής, παραγωγική δύναμη, που είναι ο εργαζόμενος άνθρωπος. Και αυτό δεν είναι όραμα του μέλλοντος, αν αναλογιστούμε τον κόσμο της βαρβαρότητας που ζούμε τον κόσμο των υπεριαλιστικών πολέμων, των κρίσεων, της στιγνής εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, τον κόσμο όπου οι νέες τεχνολογίες γίνονται εργαλεία για ακόμη μεγαλύτερο από, του, θα συνειδητοποιήσουμε πως ο σοσιαλισμός είναι το πιο λογικό και το πιο επίγον αίτημα του καιρού μας. Και ό,τι στα μυαλά των ανθρώπων μοιάζει λογικό, είναι προορισμένο να γίνει πραγματικό όπως έλεγε ο Έγκελς. Ευχαριστούμε πολύ τη συντρόφισσα Ελένη Μιλιαρο Νικολάκη που σίγουρα μας έδωσε πολλά πράγματα να σκεφτούμε το επόμενο διάστημα και όπως υπογραμμίσαμε αρκετά να συζητήσουμε και πιο συλλογικά. Προς το παρόν όμως με όλους εσάς θα συναντηθούμε ξανά αύριο στη Μεγάλη Πολιτική Συγκέντρωση στις 8.30 την τελευταία μέρα στην κορύφωση της μεγάλης γιορτής του 50ου Φεστιβάλ Κνεοδηγητή. Ευχαριστούμε πολύ.